Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα του 2023 και σας στέλνω την αγάπη μου όπου και αν βρίσκεστε. Αν δεν το έχετε πραξίδι, θα σας παρακαλούσα να μου κάνετε ως χριστουγεννιάτικο ή γιορτινό δώρο να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι μας και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο, και αυτό συμβαίνει συνήθως καθημερινώς στις 5. Επειδή έχω κοιτάξει λίγο στα στατιστικά του καναλιού και λέει ότι το 40% των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο δεν έχουν πατήσει το κουμπί για εγγραφή. Λοιπόν, Χριστούγεννα αύριο, ήδη έχουμε μπει στο γιορτινό κλίμα και κάποιοι από εμάς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά στις γιορτές. Γιορτές και άνθρωποι μόνοι, παλεύετε, είναι ο τίτλος του βίντεο αυτού. Είναι δύσκολο πράγμα να αντέξει κάποιος τη μοναξιά σε μια καθημερινή περίοδο. Ξέρω εγώ, ένα μήνα Μάρτιο ή ένα μήνα Μάιο ή ένα μήνα Νοέμβριο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο, διπλά και τριπλά πιο δύσκολο, να αντέξει κάποιος τη μοναξιά κατά τη διάρκεια των γιορτών. Επειδή ακριβώς κατά τις γιορτινές περιόδους όλο το κλίμα γύρω μας μας προστάζει τροποντινά να είμαστε χαρούμενοι, να περνάμε όμορφα, να είναι όλα ωραία, και υπάρχει έτσι μια κοινωνική επιβολή από την pop κουλτούρα, από τις διαφημίσεις, από τις ταινίες, από την κατανάλωση των γλυκών, από όλες αυτές τις εικόνες που δείχνουν ιδανικές, ευτυχισμένες οικογενειακές γιορτές και ανθρώπους σε οικογενειακά τραπέζια να είναι μέσα στην τρελή χαρά. Πρόκειται για μια εικόνα ψευδή και κύβδηλη. Γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό μπορώ να σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα ως ψυχολόγος και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με ανθρώπους στο γραφείο, και ως άνθρωπος που έχω διαβάσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επιστολών από εσάς τους ανθρώπους που παρακολουθείτε τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω στο YouTube και τους ανθρώπους που διαβάζετε τα βιβλία μου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν περνάμε καλά στις γιορτές. Οι γιορτές και το Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και οι γιορτές του Πάσχα ή ξέρω εγώ του 15 Αύγουστου είναι περίοδοι οι οποίοι είναι κρίσιμοι και δοκιμάζουν τη ψυχική υγεία, ισορροπία και ασφάλεια των ανθρώπων. Δυστυχώς, στα περισσότερα σπιτικά, στις περισσότερες οικογένειες, η περίοδος των γιορτών είναι μια κρίσιμη περίοδος, είναι μια challenging περίοδος, μια προκλητική περίοδος, που είναι πολύ πιθανόν και να δημιουργηθούν προβλήματα ανάμεσα στις οικογένειες, αλλά και να νιώσουν οι άνθρωποι πιο έντονη και πιο βαθιά τη μοναξιά. Τι σημαίνει μοναξιά? Μοναξιά είναι το συναίσθημα το ότι είσαι μόνος, το ότι δεν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, ότι δεν έχεις βρει τη φυλή σου, ότι δεν έχεις το αίσθημα του ανήκειν σε μια αγαπητική σχέση, σε μια αγαπητική οικογένεια, σε μια ομάδα αγαπημένων φίλων. Η μοναξιά είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της εποχής μας, που οι ειδικοί ψυχικής και σωματικής υγείας συνδέουν τη μοναξιά, και υπάρχουν μελέτες της ψυχολογίας της υγείας που το επιβεβαιώνουν, συνδέουν τη μοναξιά με την εμφάνιση και την αύξηση ψυχικών και σωματικών διαταραχών. Είναι ένα πρόβλημα η μοναξιά, το οποίο στις γιορτές εντείνεται. Στο κανάλι αυτό που είναι ψυχοεκπαιδευτικό και που έχουμε και ολόκληρο playlist για τη μοναξιά, στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το παρόν βίντεο, έχω μιλήσει αρκετές φορές για την μεγάλη επιθυμία που έχουμε να μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα και να μπορούμε να αποκτήσουμε τη σύνδεση που τόσο πολύ επιθυμούμε και με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Η μοναχικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος μπορεί να είναι σωματικά μόνος. Μπορεί, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να δουλεύει μια βάρδια τις γιορτές, ή μπορεί να είναι σε μια φάση που να έχει χάσει τον ή τη σύντροφό του από μια ασθένεια, ή σε μια φάση που να έχει χωρίσει, ή σε μια φάση που να
ξεκαθαρίζει τη ζωή του και να κρατάει αποστάσεις από τοξικούς φίλους, τοξικούς συγγενείς και ούτω καθεξής. Η μοναχικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος με πνευματική δουλειά, με ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση καταφέρνει να βιώσει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα και όσο το δυνατόν πιο δημιουργικά την περίοδο εκείνη στην οποία είναι μόνος. Όπως θα δείτε και στο βίντεο που θα ακολουθήσει, γιατί αυτό το βίντεο είναι ένα compilation ενός παλιότερου βίντεο και αυτόν που σας λέω σήμερα, μπορεί ένας άνθρωπος να βρει τρόπους να παλέψει τη μοναξιά την περίοδο των γιορτών. Και στο βίντεο που ακολουθεί υπάρχουν τέτοιες προτροπές, κυρίως προς το τέλος. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, να περάσουμε καλά τις γιορτές μόνοι. Το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα απόσπασμα από μια συμμετοχή μου στην τηλεοπτική εκπομπή Πρωτοσέλιδο τις γιορτές του 2016, δηλαδή 7 χρόνια πριν. Ακούγοντας και εγώ ίδια ξανά τώρα αυτό το βίντεο, συμφωνώ με αυτά που έλεγα τώρα και, σημειώστε, ο εαυτός μου 7 χρόνια μεγαλύτερος και ας ελπίσουμε και 7 χρόνια ωριμότερος, αναγνωρίζει στα λόγια μου τότε την αλήθεια, την οποία την έλεγα και στη συνέχεια την έβαλα σε εφαρμογή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αντιμετωπίσεις το φόβο της μοναξιάς, δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέψεις τη μοναξιά σε μοναχικότητα, είναι δύσκολος αγώνας, αλλά γίνεται. Και μπορώ να σας πω ότι αυτά που λέω στη συνέχεια, αυτά που έλεγα τότε δηλαδή, αλλά θα τα δείτε εσείς στη συνέχεια, για το ότι όταν ένας άνθρωπος δεν αντέχει τη μοναξιά του, δεν είναι ελκυστικός. Αλλά όταν μπορέσει να μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα, τότε ακριβώς γίνεται ελκυστικός, πραγματικά ισχύει. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτό τον πνευματικό αγώνα. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε ψυχή, πνεύμα, καρδιά, συναίσθημα, ενέργεια στο να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, στο να καταπολεμήσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες, στο να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το όμορφο και υπέροχο μυαλό μας. Μας το εύχομαι. Χρόνια πολλά και για όσους γιορτάζετε τις γιορτές και για όσους δεν τις γιορτάζετε. Και για όσους είστε υπέρ αυτής της χριστουγεννιάτικης πανδεσίας που κυκλοφορεί στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, σε κάποια σπίτια, και για όσους τις τον πάρετε λιγάκι, ανήκω σε αυτή την κατηγορία που θεωρώ ότι οι γιορτές είναι προκλητικές και ότι η ζωή κάνει κύκλους και γυρίζει και κάποιες γιορτές θα είμαστε πιο χαρούμενοι, κάποιες άλλες όχι, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο και να μπορέσουμε να επιφέρουμε μέσα μας την ευδαιμονία. Θα ήθελα στα σχόλια, εάν το θέλετε κι εσείς, όσοι έχετε πάρει το βιβλίο μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», να μου γράψετε τις απόψεις σας για όσα γράφονται στο τελευταίο κεφάλαιο που έχουν να κάνουν με την pop κουλτούρα, τη θρησκεία, την κοινωνία και την επιδίωξη της ευδαιμονίας. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ αυτά με αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Για πάμε να δούμε τι έλεγα τότε τις γιορτές του 2016. Σας φιλώ και σας αγαπώ πολύ. Η Θέκλα Πετρίδου, η αγαπημένη μας, η λατρεμένη μας, Θεκλίτσα μας. Γεια σου, Θεκλά. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και στον κόσμο. Χρόνια και πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Δεν είναι τυπική αυτή που... Με ψυχική υγεία. Ψυχική υγεία. Κοίταξε, η ψυχική υγεία κατά τη γνώμη μου είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μια overall υγεία, μια γενική υγεία. Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος του, όχι από επιλογή δική του, γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες, σε μια περίοδο γιορτών που όλοι διασκεδάζουν, που όλοι βρίσκονται μεταξύ τους, οικογένειες, σπίτια, δεξιά-αριστερά, και αυτός είναι μόνος σαν την καλαμιά στον κάμπο. Πώς μπορεί να έχει ψυχική ισορροπία, πώς μπορεί να έχει υγεία, πώς να μην έχει την κατάθλιψή του, πώς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο. Είμαστε κοινωνικά όντα και έχουμε ανάγκη την επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι ψάχνουμε για σύνδεση. Ψάχνουμε για εγκύτητα και κυρίως συναισθηματική εγκύτητα με άλλους ανθρώπους. Και το παράδοξο το οποίο συμβαίνει
είναι ότι όσο πιο πολύ έχουμε ανάγκη την εγκύτητα και τη σύνδεση, τόσο πιο πολύ την αποτρέπουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί υπερβολικά να συνδεθεί με κάποιον άνθρωπο και συνήθως στο ρομαντικό επίπεδο, στο συναισθηματικό επίπεδο, τόσο πιο πολύ τους αποδιώχνει τους άλλους. Είναι νόμος της φύσης, σκληρός, απέσιος, αλλά αυτός είναι. Σκληρός. Και όταν τα βρεις με τον εαυτό σου, όταν αποκτήσεις ισορροπία και μπορείς να είσαι καλά μόνος σου, τότε γίνεσαι και ελκυστικός προς τους άλλους. Αυτό πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας, ότι μόνο τα μωρά και τα μικρά ζώα είναι ελκυστικά όταν θέλουν σημασία και στοργή και ανάγκη. Ο Θεός έχει φτιάξει έτσι τα πράγματα, η φύση, ούτως ώστε να μας τραβούν αυτοί που είναι όντως ανυπεράσπιστοι και έχουν όντως ανάγκη. Ναι. Τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και τα ζώα δύο έχουν πράγματα, ανάγκη την προστασία μας. Δύο πράγματα για να σχολιάσω. Το ένα, αυτό που λέμε συνήθως, να τα βρεις με τον εαυτό σου, τα βρήκε με τον εαυτό του, δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Εντάξει, είναι ένας όρος της καθομιλουμένης. Ξέρεις, επειδή εδώ προσκαλείς και ψυχολόγους, προσκαλείς και εναλλακτικούς, που συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιους όρους που φαίνονται παρόμοιοι. Εντάξει. Αυτό σε φέρω για να με ξεμπερδεύεις. Εντάξει. Έχω μπερδευτεί για να είμαι ειλικρινή. Ναι. Χρησιμοποιούμε κάποιες φράσεις οι οποίες έχουν γίνει κλισέ, έχουν γίνει τρόπος σκέψης στην εποχή μας. Όταν λέμε να τα βρεις με τον εαυτό σου, εννοούμε εμείς οι ψυχολόγοι τις εσωτερικές συγκρούσεις που έχει κάποιος άνθρωπος να τις επιλύσει, τα τραύματα, τα συναισθηματικά, τα ψυχικά που κουβαλεί είτε από το μακρινό είτε από το πρόσφατο παρελθόν, με επιστημονική βοήθεια, με βοήθεια ψυχολόγου, εάν δεν μπορεί μόνος του να τα ξεπεράσει και να μπορέσει να λύσει το θέμα του να αντέχει τον εαυτό του. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μένουμε μόνοι μας όσοι δεν αντέχουμε τον εαυτό μας. Ανδρέα, αυτές τις μέρες έλειπα. Ήρθα χθες το βράδυ Λευκωσία και είχα λείψει 6 μέρες. Και ήμουνα στη Λεμεσό, έχουμε ένα σπίτι για τα Σαββατοκύριακα, μετακομίζαμε σπίτι. Ήμουνα πολύ απασχολημένη και εγώ και ο σύντροφος μου και όλη η οικογένεια με το να ετοιμάζουμε το νέο σπίτι. Τις τελευταίες 2 μέρες όμως τις είχα περάσει χωρίς να βγω καθόλου από το σπίτι. Ήμουνα στο σπίτι 24 ώρα και δεν είχα την ανάγκη να βγω από το σπίτι. Και το σκεφτόμουν χθες το βράδυ και σε σχέση με το θέμα της σημερινής εκπομπής, ότι πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να άντεχα να μείνω 2-24 ώρα μέσα στο σπίτι και να είμαι καλά. Θα ήθελα να δώσω έξω της πόρτας που λέμε στα κυπριακά. Είχα μεγάλη ανάγκη να γυρίζω, να πηγαίνω βόλτες, να βλέπω κόσμο, να πηγαίνω για καφέδες, να πηγαίνω για διασκέδαση. Γιατί δεν άντεχα τον εαυτό μου. Δηλαδή, η παρέα με μένα δεν ήταν καλή, γιατί είχα θέματα, δεν είχα καταφέρει να ξεπεράσω τους φόβους μου. Και έψαχνα στο σύβιο να βρεις μέσα από άλλους. Όταν έχει φασαρία γύρω και έχει άλλους ανθρώπους, νομίζουμε ότι ξεχνιούνται τα προβλήματα μας. Και νομίζουμε ότι η λύση στα προβλήματα μας είναι ο έρωτας, είναι η αγάπη, είναι κάτι μαγικό που θα έρθει και θα μας συνεπάρει και θα μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Είναι πολύ όμορφο πράγμα ο έρωτας, είμαστε υπέρ του έρωτα, είμαστε υπέρ της αγάπης, είμαστε υπέρ της φιλίας, όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και υγιώς σε πιθανές σχέσεις, γιατί οι ευκαιρίες για σχέσεις υπάρχουν συνέχεια γύρω μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επίσης επιδιώκουν σύνδεση όπως και εμείς. Όμως χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες ή δεν τα καταφέρνουμε να τις διατηρήσουμε επειδή ακριβώς δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Και όταν τα βρούμε με τον εαυτό μας, τότε γινόμαστε αυτό που λέμε στα κυπριακά σκύλοι. Η λέξη σκύλος, σκύλα, τι είναι η σκύλα, το θηλυκό, είναι ιδιαίτερα προστατευτική προς τα μικρά της. Σκύλα. Σκύλα. Λοιπόν, εάν γίνουμε προστατευτικοί προς τον εαυτό μας και εμείς ήδη δεν επιτρέπουμε να μας κακοποιεί κανένας, όταν μάθουμε να λέμε όχι στην κακοποίηση,
Όχι στο να ρίχνουμε τα στάνταρτ μας. Όχι στο να μην δεχόμαστε να κάτσει μίγα πάνω στο σπαθί μας. Όταν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, όσο παράδοξο και να ακούγεται, τότε γινόμαστε και πιο ελκυστικοί και έχουμε πιο ποιοτικές σχέσεις γύρω μας. Σκεφτείτε, είναι όπως το μάρκετινγκ σχέσεις. Σκέψου να πας να αγοράσεις ένα προϊόν και να σου λέει ο πολίτης, ξέρεις, κάνει 20 ευρώ, αλλά άμα θες θα σου δώσω 10. Ακόμη και 5 στο δίνω. Πάρ' το και δωρεάν. Τι θα σκεφτείς, δεν είναι καλό το προϊόν. Ναι, κάποιο πρόβλημα έχει αυτό το προϊόν. Αυτό θα μου δημιουργήσει πρόβλημα να το πάρω. Έτσι, αν πουλούμε τον εαυτό μας φτηνά και αν πουλούμε τη ζωή μας φτηνά, τότε θα έχουμε και φτηνές σχέσεις. Ανδρέα, σκέψω αυτό. Αντί να πάω οπουδήποτε που φτάνει για να είμαι κάπου, προτιμώ να μείνω μόνος μου και επιλέγω να έχω ουσιαστικές σχέσεις. Το συζητούσαμε το πρωί με την κοπέλα μου, χτενίζει τα μαλλιά μου, γιατί τέτοια υπερπαραγωγή δεν μπορώ να την κάνω μόνη μου. Και της λέω, έχω αυτό το θέμα. Υπερπαραγωγή. Ναι, ναι, από υπερπαραγωγή. Λοιπόν, και της λέω, έχω αυτό το θέμα. Αυτή η κοπέλα δεν είναι παντρεμένη, έχει παιδιά μεγάλα, ζει μόνη της. Της λέω, πώς πέρασε τις γιορτές. Μου λέει, πέρασα όμορφα στον τζάκι, ήσυχα, πέρασα καλά. Μου λέει, πες για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι πρέπει να έχουν φασαρία οπωσδήποτε και οποιαδήποτε επαφή και οποιαδήποτε επικοινωνία. Την κομμωτήρα σου, πώς την λένε. Άντρη. Καλημέρα σας, κύριε Άντρη. Καλημέρα, Άντρη. Οποιαδήποτε επικοινωνία που να μην είναι ποιοτική. Πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να είμαι καλά. Προτιμώ να μείνω μόνος μου και να διαβάσω ένα βιβλίο που μου αρέσει, να δω μια σειρά που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ, έχω δει στην τηλεόραση που μου αρέσει. Προτιμώ να ασχοληθώ με τον κήπο μου, να ασχοληθώ με το σπίτι μου, με το σώμα μου. Συμφωνώ απόλυτα, σας τα πω. Παρά να πάω κάπου που δεν νιώθω καλά. Παρά να πάω κάπου που είναι ψεύτικοι οι άνθρωποι. Το βλέπεις και αυτές τις φωτογραφίες, ρε Ανδρέα. Αυτές τις μέρες στα social media έχουν κατακλειστεί από πολύ ευτυχία, πολύ ευτυχία. Δεν λέω ότι δεν είναι όλοι ευτυχισμένοι. Δεν λέω ότι δεν είναι όλοι καλά αυτοί που το γράφουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε όλοι κάθε μέρα καλά. Και δεν είναι ανάγκη να λάμπουμε και να πετούμε. Και οι μέρες των Χριστουγέννων είναι μέρες οι οποίες για μένα βασικά είναι μέρες ξεκούρασης και λατρείας για όσους είναι θρήσκοι. Αυτή ως ο καταναγκασμός της δυτικής κουλτούρας, της pop κουλτούρας, ότι πρέπει οπωσδήποτε τα Χριστούγεννα να είναι λαμπερά, να είναι οικογενειακά, αυτά, να είναι γιορτινά. Εγώ δεν έχω στολίσει. Στη Λευκοσία δεν βρήκαμε χρόνο να στολίσουμε. Να σου πω κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Αυτή η πτυχή, όπως την περιγράφεις, είναι πάρα πολύ σωστή. Εγώ όμως θέλω να βάλω στο τραπέζι μια άλλη παράμετρο. Την παράμετρο αυτή που ένα παιδί, ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, βγαίνει ή βιώνει ένα πένθος και είναι σε μια άλλη κατάσταση. Κοιτάξτε, το πένθος είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Ένα χωρισμό, ένα διαζύγιο, ένα θάνατο. Το χειρότερο πένθος που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος είναι το θάνατο του γονιού του, του παιδιού του. Του παιδιού του και μετά έρχεται το θάνατος του γονιού. Εκεί δεν είναι δικαιολογημένη, Θέκλα, αυτή η αντίσταση σε ό,τι χαρούμενο υπάρχει. Όταν έχουμε πένθος, αφήνουμε τον εαυτό μας να πενθήσει. Παλιά μας έλεγα μέχρι τους 6 μήνες. Τώρα λένε οι καινούργιες θεωρίες, μπορεί και ένα χρόνο να πενθήσει ο άνθρωπος και ένα μισή χρόνο. Και να μην θεωρείται αφύσικο, να μην θεωρείται αρρωστημένο. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να πενθήσει. Let yourself be, λένε στα αγγλικά. Άστε τον εαυτό σας να είναι. Ζήστε την κάθε στιγμή όπως συμβαίνει. Αυτές τις μέρες, τις γιορτές, πήρα 3 φωτογραφίες από νεογέννητα. 3 διαφορετικές οικογένειες που έτυχε να δουλέψω μαζί τους σε επίπεδο ψυχολόγου, ενώ προσπαθούσαν να καταπολεμήσουν θέματα υπογονιμότητας. 3 ζευγάρια, τα οποία 5 χρόνια το ένα, 7 χρόνια το άλλο, 6 χρόνια το άλλο, προσπαθούσαν με διάφορες μεθόδους να αποκτήσουν παιδί και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας επισκέπτονταν και ένα ψυχολόγο για να τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν το άγχος. Και τις έχω στο κινητό μου 3 νεογέννητα, για 3 κοριτσάκια, πολύ γλυκά μωρά, και λέω, αυτά τα 3 ζευγάρια, αυτές οι 3 μανούλες, αυτές οι 3 μπαμπάδες, δεν ήταν τόσο χαρούμενα τα περσινά, ούτε τα προπέρσινα, ούτε αντιπροπέρσινα τους Χριστούγεννα. Φέτος όμως είναι πολύ γιορτινά. Η ζωή είναι κύκλος και γυρίζει. Δηλαδή, μια χρονιά μπορεί να είμαι εγώ στα πάνω μου και να είσαι στα κάτω σου. Του χρόνου θα γυρίσει πάλι. Δηλαδή, σκεφτείτε το και έτσι.
Αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Βέβαια, πολύ αισιόδοξο. Δεν το λέω για να κάνω διαφήμιση ότι δεν είμαι γυναικολόγος, δεν είμαι ειδική στη θεραπεία της υπογονιμότητας. Απλώς αυτό το παράδειγμα. Και μιλάμε για ανθρώπους που το έχω ζήσει μαζί τους βήμα-βήμα. Την αγωνία, την απογοήτευση. Ναι. Ξέρεις πώς η απογοήτευση τέτοια μπορεί να βιώσει ένα ζευγάρι τέτοια, που να κάνει 5, 6, 7, 8 προσπάθειες και μετά να έρθει το δώρο. Ναι. Το δώρο της ζωής, το δώρο της χαράς. Δεν θα είμαστε κάθε χρονιά το ίδιο. Δεν θα είμαστε όλοι το ίδιο. Ας από καλύτερα να αποφεύγουμε ανθρώπους, καταστάσεις και συνθήκες που μας στενοχωρούν, παρά να πάτε σε ένα οικογενειακό τραπέζι ή φιλικό τραπέζι στο οποίο δεν περνάτε καλά μεταξύ σας. Τοξικό περιβάλλον, ε. Παραδεχτείτε ποιους συμπαθείτε και ποιους όχι. Δεν είναι κακό να μην μας αρέσουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι κακό να μας νευριάζουν κάποιοι άνθρωποι. Ακούστε τα ένστιχτά σας. Το σώμα μας, η ψυχή μας, ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός μας στέλνει μηνύματα. Κάποιοι άνθρωποι μας κουράζουν, κάποιοι άνθρωποι μας στεγνώνουν, μας κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ναι, αποφεύγετε αυτούς τους ανθρώπους και τους κάνετε και στους ίδιους καλό. Κάνετε και στους ίδιους καλό, γιατί μετά τους αποφεύγετε, τους δίνετε την ευκαιρία να σκεφτούν τι γίνεται. Και ίσως να τα βρούμε τον εαυτό τους. Ναι. Και στην προσπάθεια να τα βρούμε τον εαυτό μας, πολύ σπουδαίο σύμμαχος. Λίγο δύσκολο αυτό βέβαια. Εντάξει, αν το άλλο είναι χειριστικό άτομο ή το άλλο είναι προβληματικό ή τοξικό άτομο, λίγο δύσκολο. Αν δεν αποφασίσει από μόνος του κάποιος να κάνει αλλαγή, δεν μπορεί. Εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση να καθαρίζουμε τους τόπους. Και παιδιά, όταν νιώθετε ότι μέσα σας είστε πολύ λερωμένοι, πολύ κουρασμένοι, όταν νιώθετε ότι έχουν μαζευτεί πολλά πράγματα, ένας καλός τρόπος, πρακτικός και χειρονακτικός και χρήσιμος για να νιώσουμε καλύτερα, είναι να βάλουμε σε μια σειρά το σπίτι μας, για παράδειγμα. Να πετάξουμε, να πάρουμε έτσι μια σακούλα σκουπιδιών και να πετάξουμε ότι δεν είναι χρήσιμο. Να δωρήσουμε ότι δεν το θέλουμε πλέον. Δηλαδή, κάντε και ένα ξεκαθάρισμα. Ξέρω. Και όταν ξεκαθαρίζουμε το σπίτι, ξεκαθαρίζουμε και υποθέσεις μέσα μας. Μη φοβάστε να μείνετε μόνοι με τον εαυτό σας. Μπορεί να συμβεί το ακατάληπτο. Αυτό που θεωρούμε φοβιστικό, αλλά είναι το πιο υπέροχο. Να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Να τα φρείτε με τον εαυτό σας. Ξέρεις τι όμορφο πράγμα είναι να σ' αρέσει ο εαυτός σου. Τι σπουδαία υπόθεση είναι να συγχωρέσεις τον εαυτό σου για τις αδυναμίες σου, για τα λάθη σου. Διδάσκουμε τα παιδιά μας την κουλτούρα, τη δικιά μας, την ελληνική, την κυπριακή. Διδάσκουμε τα παιδιά μας να είναι αυστηρά με τον εαυτό τους, να είναι σκληρά με τον εαυτό τους. Ξέρεις, κοιτούσα χθες ένα απόσπασμα, μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Μακαρίτης, ο Τζορτζ Μάικλ, σε μια δημοσιογράφο στην Ελλάδα. Και του έλεγε ποιο είναι το ελληνοκυπριακό στοιχείο που έχεις πάνω σου. Και λέει, έχω πάρει από τον πατέρα μου και γενικά από τους Κύπριους, από τη γενιά μου, το να είμαι πολύ δουλευτής, να δουλεύω σκληρά και να μην τα βάζω κάτω. Και την ώρα που τον άκουγα, σκεφτόμουν επίσης, έχεις πάρει και το να είσαι πολύ σκληρός με τον εαυτό σου. Δηλαδή, είναι ένα καλό στοιχείο από τη μια να είμαστε εργατικοί και να είμαστε τελειομανείς και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Από την άλλη όμως, όταν τα κάνουμε χάλια, όταν συμβεί κάτι, μπορεί να μην μπορούμε να το αντέξουμε και να κατρακυλήσουμε στην κατάθλιψη, σε εξαρτήσεις, από εδώ, από εκεί, μιλώ γενικώς. Δεν είναι καλό να είμαστε τόσο σκληροί με τον εαυτό μας, όσο με τους άλλους. Σκεφτείτε τον εαυτό σας σαν ένα νεογέννητο μωρό που χρειάζεται την προστασία από εσάς. Προστατέψετε τον εαυτό σας. Και όταν υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο, θα το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε γιατί θα σέβονται και αυτοί τον εαυτό μας όπως σέβομαστε εμείς το δικό μας εαυτό. Άρα λες, θα κλαίμε ότι μπορεί κάποιος και μόνος του να περάσει και καλά και δημιουργικά. Ναι, μια συμβουλή για όσους είναι μόνοι τις γιορτές και φοβούνται ότι μπορεί να τους πάει πιάσει η λεγόμενη κατάθλιψη των εορτών ή η εποχιακή διαταραχή συναισθήματος. Προγραμματίστε ένα πράγμα κάθε μέρα. Εγώ θα έλεγα ότι εξαιρετικός προγραμματισμός είναι να πηγαίνουμε τουλάχιστον μισή ώρα περπάτημα στη φύση. Ή προγραμματίστε μια συνάντηση με αγαπημένα πρόσωπα μια φορά τη μέρα. Κάτι. Ένα καφέ, ρε, ναι, τις μέρες που θα είμαστε με άδεια, που δεν θα πάμε δουλειά. Ξέρετε, όσοι είναι μόνοι και μοναξιασμένοι, όχι μοναχικοί, γιατί μοναχικότητα σημαίνει είμαι μόνος μου και περνώ καλά και δημιουργικά, ενώ μοναξιά σημαίνει είμαι μόνος μου και φοβάμαι και δεν νιώθω καλά. Mm. Νιώθω αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό μου και από τους άλλους. Όσοι άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά, όταν έχουν άδεια από τις δουλειές τους, όταν δεν εργάζονται, είναι χειρότερα παρά όταν εργάζονται. Δηλαδή η εργασιοθεραπεία είναι χρήσιμη για αυτούς.
Οπότε ίσως αν αναλαμβάναμε να κάνουμε και κάποια εθελοντική εργασία, το πιο απλό, επισκεφτείτε ένα οίκο ευγυρίας στη γειτονιά σας. Ναι. Και δώστε από ένα φιλί σε κάθε ηλικιωμένο. Να δώσεις χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους που έτσι μας... Δεν ανάγκη να έχετε δικό σας άνθρωπο σε ένα οίκο ευγυρίας. Ναι. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα. Ναι. Ή να πάτε μια βόλτα σε ένα χώρο που θα συναντήσετε ανθρώπους που θα ήθελαν. Δεν είναι τόσο πολύ λεφτά που θέλουν οι άνθρωποι. Οι υλικά. Έχει ανθρώπους που χρειάζονται και υλικά. Το παραπάνω όμως είναι αυτό στην πλάτη. Και να νιώθει ο άλλος ότι είμαι ειλικρινά εκεί. Έτσι. Οπότε αν αποφεύγουμε τους ανθρώπους που δεν γουστάρουμε και έχουμε παρέδωση μόνο με αυτούς που γουστάρουμε, θα είναι και αληθινές οι σχέσεις μας, αυθεντικές και θα γεμίζουν την καρδιά. Και αποκτούμε και την ισορροπία που λέγαμε στην αρχή. Οι ψεύτικες σχέσεις, οι ψεύτικες, ψεύτικα φιλιά, τα ερωφιλήματα, οι ψεύτικες αγάπες μας στεγνώνουν. Μάλιστα. Καλύτερα να έχουμε ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας. Μια εύκολα να κάνεις επειδή έρχεται πρωτοχρονιά. Για τη νέα χρονιά. Έχουμε στη νέα χρονιά να βάζουμε στόχους που αφορούν εμάς και όχι τους άλλους και να φροντίσουμε επιτέλους το μωρό που έχουμε μέσα μας, που μας έχει τόσο πολύ ανάγκη.